Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση για το κρυπτονόμισμα Bitcoin, του οποίου η αξία του έχει ήδη μειωθεί στο κατά 65%. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Πράγματι, το Bitcoin έχει βιώσει το να ανελαίει το σφυροκόπημα, μπορούμε να πούμε, τις τελευταίες ημέρες. Ιδιαίτερα χτες ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα με το κρυπτονόμισμα να καταγράφει απόλυση άνω του 6%. Και πλέον η αξία του διαμορφώνεται κάτω από τα 7.000 δολάρια. Όπως πολύ σωστά είπε, είναι απόλυση της τάξης του 65% σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά που είχε καταγράψει πέρυσι το Δεκέμβριο, όταν είχε φτάσει μια ανάσα από τα 20.000 δολάρια. Μιλάμε για μια κατακόρυφη πτώση. Είναι, όπως πολλοί αναλυτές αναφέρουν, ο ορισμός της φούσκας. Είναι πολύ έντονη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε περίπου 5 μήνες, να δέχεται μια τόσο μεγάλη πτώση ένα νόμισμα. Και αυτό δείχνει και με έντονη μεταβλητότητα που υπάρχει στην συγκεκριμένη κατηγορία. Όσο εύκολα και όσο έντονα ανέβηκε το 2017, τόσο μεγάλο είναι το σφυροκόπημα που δέχεται φέτος. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται και για κατοχήρωση κερδών, όμως ειδικά τις τελευταίες μέρες, ή μάλλον θα έλεγα τις τελευταίες εβδομάδες, υπάρχει γενικευμένη ανησυχία λόγω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει και ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Καθώς υπάρχει η εκτίμηση ότι ο εμπορικός αυτός πόλεμος θα επεκταθεί, έχει μειώσει πάρα πολύ την επιθυμία των επενδυτών για ρίσκο. Βλέπουμε τους επενδυτές να στρέφονται σε πιο σίγουρες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα είναι ο χρυσός. Ενώ αντίθετα υπάρχει ο φόβος ότι στα πλαίσια αυτού του εμπορικού πολέμου θα υπάρχουν ακόμα και πιο αυστηρές κυρώσεις από τις κεντρικές τράπεζες απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Και αναφέρομαι και στις τράπεζες της Ασίας, όπου βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να μην επιτρέπουν την πραγματοποίηση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, αλλά και αντίστοιχα και παραδοσιακά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι αρνητικά διακείμενα απέναντι στο Bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Να πούμε ότι την πίεση που δέχεται το Bitcoin την βιώνουν και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, όλος ο κλάδος δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δίστανται οι απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ναι, είναι μια φούσκα και ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υπερασπίζονται τα κρυπτονομίσματα, θεωρούν ότι τώρα ακριβώς λόγω της μεγάλης πτώσης είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Ναι, πολύ βίαιη διόρθωση που έχει γίνει, θεωρώντας ότι η τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα, η τεχνολογία blockchain, έχει έρθει για να μείνει. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα εξαφανιστεί. Το παρομοιάζουν με την φούσκα των .com στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου ναι, μεν τότε πάρα πολλές εταιρείες έκλεισαν και καταστράφηκαν και ήταν μια πολύ μεγάλη φούσκα. Όμως από αυτές κάποιες επιβίωσαν και μεγαλούργησαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Amazon. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι μέσα από τα κρυπτονομίσματα θα προκύψει κάποιο το οποίο θα γίνει εν τέλει κοινό απορρεπτό και θα δούμε. Ακριβώς, μα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το ξέραμε, δεν θα κάναμε καν αυτή την κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όσοι είχαν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα στο τέλος του 2017 καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Τώρα όμως υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι από τη στιγμή που το κόστος αγοράς ενός bitcoin είναι χαμηλότερο από το κόστος εξόρυξής του, και αυτό έχει να κάνει με το κόστος σε ρεύμα και υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται, είναι ενδεχομένως μια πολύ καλή ευκαιρία να τοποθετηθεί κανείς τώρα, θεωρώντας ότι έχει δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των πιέσεων του κρυπτονόμισμα και ενδέχεται στο μέλλον να μπορέσει να ανακάμψει.